Επιστροφή μετά τις διαφημίσεις. Το τρίτο μέρος της εκπομπής μας. Καλησπέρισουμε τον επόμενο καλεσμένο μας, ο Ταμείας του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Παναγιώτης Παγώνης, κοντά μας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλή χρονιά, κύριε Παγώνη. Καλησπέρα σας, καλή χρονιά. Και φαίνεται πως έχει εκπλήξει η χρονιά όσον αφορά τους υπαλλήλους στο προσωπικό πάρα πολλών καταστημάτων, με την επιθυμία μεγάλων πολυκαταστημάτων να λειτουργούν πλέον όλες τις Κυριακές του χρόνου. Είναι μια εξέλιξη την οποία νομίζω, κύριε Παγώνη, αργά ή γρήγορα θα την βρίσκαμε μπροστά μας, όταν έγινε η αρχή με τις Κυριακές. Αλλά τώρα πλέον μιλάμε για μεγάλη αλυσίδα, που ενδεχομένως να ακολουθήσουν και άλλες, σε δύο περιοχές, μία εκ των οποίων στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στην Κατερίνη. Οι πρώτες αντιδράσεις έχουν έρθει λοιπόν πάνω στο ζήτημα. Και ποιες είναι αυτές, να μας πείτε πώς θα κινηθεί το εργατικό κέντρο? Κυρία Σμιλή, πρέπει να σας πω ότι είχε σταματήσει αυτό το φαινόμενο, αυτή η έξαρση από το να θέλουν να δουλέψουν οι Κυριακές, να ανοίξουν Κυριακές. Είχε θεσμοθετηθεί, μιλήσαν για 8 Κυριακές το χρόνο, σε παραθαλάσσιες περιοχές όπου χαρακτηριζόταν όλος ο χώρος τουριστικός, ήταν μέχρι και 6 μήνες το χρόνο, με συγκεκριμένες όμως ημερομηνίες και πάντα με την άδεια του Περιφερειάρχη. Δυστυχώς, αρχές του χρόνου, όπως και εσείς ονομάζετε, μεγάλη αλυσίδα καταστημάτων. Μία είναι αυτή η αλυσίδα προς το παρόν. Όμως σίγουρα θα ανοίξει και η όρεξη για άλλους. Ξέρετε, είναι ένα φαινόμενο όπου πολύ σωστά εντοπίζεται ότι είναι μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι επιχειρήσεις οι πολυεθνικές και τα πολυκαταστήματα που έχουν αλυσίδα καταστημάτων. Είναι αυτές οι επιχειρήσεις που έχουν τις ελαστικές μορφές εργασίας και μπορούν εύκολα να ελύσονται. Γνωρίζουμε όλοι λίγο πολύ το τι κατάσταση επικρατεί στο θέμα της εργασίας. Είναι τριτοκοσμικές οι καταστάσεις, είναι ζούγκλα η εργασιακή ειρήνη που θέλουν να επικαλούνται. Άρα λοιπόν το πόσο ακόμη θα εκμεταλλευτούν αυτούς τους εργαζόμενους. Προσπαθούν λοιπόν να μην σεβαστούν ούτε τις συνθήκες, ούτε την οικογενειακή γαλήνη, αλλά ούτε την οικογενειακή αρμονία των εργαζομένων, προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τα πάντα με το κέρδος. Και αναρωτιέμαι ειλικρινά, κυρία Σμυρλή, αυτό που λείπει από τον Έλληνα καταναλωτή είναι τα ευρώ ή ο χρόνος? Πιστέψτε με, έχω καταλήξει ότι είναι τα ευρώ. Δεν λείπει ο χρόνος για να ψωνίσει ο κόσμος, δεν λείπει ο χρόνος για να καταναλώσουν, λείπουν τα ευρώ. Πρέπει να πούμε ότι είναι ένα φαινόμενο που δεν θέλουν ούτε οι μικρές επιχειρήσεις. Εμπορικοί σύλλογοι, επιμελητήρια είναι αυτά που αντιδρούν στο να ανοίξουν τα καταστήματά τους την Κυριακή. Τα θέλουν οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες όταν είχαν δει τα σκούρα και τα δύσκολα χρόνια από το 2010 και μετά, πήραν τις επιχειρήσεις τους και βρεθήκαν όλες στις βαλκανικές χώρες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι άλλη μια εκμετάλλευση και στην ήδη χάλια εργασιακή κατάσταση που υπάρχει στη χώρα θέλουν να προσθέσουν ακόμη περισσότερα προβλήματα. Κύριε Παγώνη, εγώ θα παραθέσω όμως κάποια δεδομένα στον αντίποδο όλων αυτών που αναφέρετε. Βεβαίως. Το ένα είναι ότι είναι οι μόνες επιχειρήσεις που πληρώνουν αυτή τη στιγμή και πληρώνουν στην ώρα τους, οι μεγάλες πολυεθνικές, τα πολυκαταστήματα και τα σούπερ μάρκετ. Αν πάρουμε ως δεδομένο ότι το επόμενο βήμα για άνοιγμα Κυριακές θα γίνει από σούπερ μάρκετ, είναι επιχειρήσεις που πληρώνουν και πληρώνουν κανονικά. Μπορεί βέβαια με μισθούς, αν θέλετε να τους χαρακτηρίσετε, πολύ χαμηλούς ή πείνας, όπως συνηθίζουν να λένε κάποιοι συνάδελφοί σας, αλλά καταβάλλονται κανονικά και στην ώρα τους. Φυσικά αυτοί οι μισθοί έρχονται με τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων, οι οποίοι σηκώνουν τα χέρια ψηλά προκειμένου να βρουν μια θέση εργασίας. Κατανοητό αυτό. Και από εκεί και πέρα δεν γίνονται και παρατυπίες στην πλειοψηφία των μεγάλων επιχειρήσεων και των πολυεθνικών. Δεν γίνονται παρατυπίες όσον αφορά και τα ωράρια εργασίας και τις ημέρες εργασίας. Δηλαδή τα πάντα φαίνονται νόμιμα σε αυτές τις περιπτώσεις. Κυρία Σμυρλή, είπατε τη μαγική λέξη «φαίνονται νόμιμα». Έχω να αντιπαραθέσω μια σειρά από παραδείγματα όπου και αυτές οι επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται στο έπακρο. Εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι σε ηλικίες από 18 μέχρι και 25-30 ετών έχουμε τεράστια ανεργία. Εκμεταλλεύονται ακριβώς αυτό το γεγονός. Οι ελαστικές μορφές εργασίας δεν είναι κάτι άλλο από απλή εκμετάλλευση. Όταν δουλεύουν σε αυτές τις πολυεθνικές, τις μεγάλες, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, στις αλυσίδες, 3 ώρα και 4 ώρα, 4 φορές την εβδομάδα, με μισθούς 350 έως 450 ευρώ, μεικτά, καταλαβαίνετε ότι είναι το άκρον άοτον της εκμετάλλευσης. Δεν είναι παρανομία όμως, δεν από είναι την παρανομία. Άλλη, κύριε Παγώνη, έτσι, δεν γιατί είναι παρανομία. Μπορεί να υπάρχουν μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες κάνουν μεγαλύτερες παρανομίες που δεν πέφτουν και στο μικροσκόπιο των ελέγχων συχνά.
Όχι, και γιατί συχνά. Δεν είναι στο στόχαστρο κάποιες μικρές επιχειρήσεις. Πολύ συχνά πέφτουν. Αντιθέτως, θα σας πω ότι στο στόχαστρο είναι πολλές, φορές και οι μικρότερες επιχειρήσεις. Όμως, έχουμε πολυεθνικές, έχουμε σούπερ μάρκετ που μπορούν να απασχολήσουν με πλήρη απασχόληση, πενθήμερο 7-8 ώρο, και δεν απασχολούν. Προτιμούν να πάρουν 2 και 3 εργαζόμενους για μία θέση εργαζόμενου, μόνο και μόνο να έχουν το ελαστικό ωράριο, να μπορούν να το έχουν τις ώρες που αυτοί θέλουν, κάτω από τις συνθήκες που αυτοί θέλουν, και όταν θα φύγει με το καλό, να έχει και μικρή αποζημίωση. Άρα λοιπόν δεν είναι ιδανικά τα πράγματα mm-hmm. και εκεί, και θέλω να τονίσω ότι αυτό το φαινόμενο, γι' αυτό το ζητάνε οι μεγάλες επιχειρήσεις, γιατί μπορούν με το προσωπικό που έχουν να ελύσονται. Είναι οι συνθήκες τέτοιες που ξέρουμε πολύ καλά ότι το 75% ελάχιστες, δεν λέω όλες, και δεν ισοπεδώνω, δεν είναι όλοι οι εργοδότες ίδιοι. Όμως η συντριπτική πλειοψηφία των εργοδοτών δεν πληρώνει σε αυτούς που απασχολούν το 75% του εξαιρέσιμου, δηλαδή της Κυριακής. Δεν δίνει το αντίστοιχο ρεπό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες, με ανεργία τεράστια, με εκμετάλλευση μέχρι στιγμής τεράστια, με τις συνθήκες εργασίας ζούγκλας ή τριτοκοσμικής χώρας, να προσθέσουμε και μία Κυριακή σαν υπερεργασία, καταλαβαίνετε πόσο θα οξυνθούν περισσότερο τα πράγματα. Άλλωστε, είπαμε ότι δεν λείπει ο χρόνος από τον καταναλωτή. Λείπει η δυνατότητα του να μπορέσει να κάνει τα ψώνια του. Πάνω σε αυτό, κύριε Παγώνη, τότε πού βασίζονται οι αποφάσεις που παίρνουν οι πολυεθνικές και τα πολυκαταστήματα να λειτουργήσουν και όλες τις Κυριακές του χρόνου? Προφανώς θα έχουν γίνει κάποιες μελέτες που δείχνουν ότι θα είναι κερδοφόρα μια τέτοια ακριβώς. κίνηση, έτσι δεν είναι? Ποιοι θα είναι αυτοί που θα πάνε να ψωνίσουν λοιπόν, και να καταναλώσουν ουσιαστικά ένα πολυκατάστημα? Και όταν μιλάμε για τέτοιου μεγέθους πολυκαταστήματα, μιλάμε για ρεύμα, μιλάμε για εκατοντάδες τετραγωνικά. Για προσωπικό, δεκάδες άτομα που θα απασχοληθούν εκείνη τη μέρα. Προφανώς θα υπάρχει και κάποιο οικονομικό όφελος πίσω από αυτή την κίνηση. Προφανώς λοιπόν πίσω από αυτή την κίνηση, η σκέψη, η κεντρική σκέψη αυτής της κίνησης των πολυκαταστημάτων είναι να κλείσουν τα παραδίπλα μικρά καταστήματα. Γι' αυτό σας είπα στην αρχή της συζήτησης ότι δεν τα θέλουν την Κυριακή, δεν τη θέλουν οι μικρές επιχειρήσεις. Μία επιχείρηση με 2 ή 3 άτομα, μία οικογενειακή επιχείρηση επίσης δεν τη θέλει, γιατί θα πρέπει να δουλεύει 7 μέρες τη βδομάδα. Μία μικρή επιχείρηση όπου απασχολεί ένα άτομο και την οικογένεια, επίσης δεν τη θέλει την Κυριακή να τη δουλέψουν, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα, θα χρειαστούν να πάρουν κάποιον ορομίσθιο, σίγουρα μαύρα. Άρα λοιπόν θέλουν οι μεγάλες επιχειρήσεις να μπορέσουν στον ανταγωνισμό να ανοίξουν, να κλείσουν τις μικρότερες επιχειρήσεις, να χτυπήσουν τις μικρότερες επιχειρήσεις, να δεσμεύσουν τον πελάτη, να δεσμεύσουν τον αγοραστή, τον καταναλωτή, για να μπορέσουν να οικειοποιηθούν όλο αυτό το κύκλωμα. Άρα λοιπόν πρόκειται και για έναν πολύ σωστά εντοπίζεται, για έναν αθέμητο ανταγωνισμό. Γι' αυτό και δεν θέλουν, τα επιμελητήρια είναι μαζί μας, οι μικρές επιχειρήσεις, οι εμπορικοί σύλλογοι επίσης είναι μαζί μας. Γιατί δεν θέλουν ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο, για το θέμα του ανταγωνισμού, και εδώ πρόκειται περί αθέμητου ανταγωνισμού, δεν θέλουν την Κυριακή ανοιχτά. Οι πολυεθνικές, οι μεγάλες επιχειρήσεις και τα πολυκαταστήματα είναι μέλη των εμπορικών συλλόγων, κύριε Παγώνη? Όπως είναι το συνδικαλιστικό τους όργανο, το αντίστοιχο συνδικαλιστικό τους όργανο, είναι ελεύθερο το να είναι. Όταν ο σύλλογος βγάλει κάποια εντολή και δεν συμφέρει στην πολυεθνική, λέει είμαι ανεξάρτητος, δεν είναι στο σύλλογο, διαγράφεται από το σύλλογο και μπορεί και λειτουργεί και δεν τον πιάνει και ούτε η συλλογική σύμβαση εργασίας. Γι' αυτό σας μιλάω για ζούγκλα των εργασιακών σχέσεων. Μπορεί μια μεγάλη επιχείρηση να αποδεσμευτεί από το συνδικαλιστικό της χώρο και να μην ισχύουν οι συλλογικές συμβάσεις που έχει υπογράψει το συνδικαλιστικό τους όργανο. Mm-hmm. Να μην τις σέβονται. Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι στα μέτρα τους. Δεν θα είχα καμιά αντίρρηση να δουλέψουν Κυριακές αν πληρωνόταν, αν δεν είχαμε αυτή την εργασιακή κατάσταση, να πληρωνόταν ο εργαζόμενος, να υπήρχε το αντίστοιχο ρεπό, να υπήρχε το κύκλωμα. Εδώ θα πρέπει να βγουν από την εργασιακή του, από την οικογενειακή τους γαλήνη όλοι όσοι εργάζονται στην αγορά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν υπάρχει κανένας μα κανένας σεβασμός στον εργαζόμενο. Και πρέπει να τονίσουμε ότι είναι οι ίδιες επιχειρήσεις οι οποίες δεν κάθισαν εδώ τα δύσκολα χρόνια. Οι μικρές επιχειρήσεις μείναν εδώ, όσες δεν κλείσανε φυσικά. Φύγανε στις δίπλα χώρες, στις Βαλκάνιες χώρες, γιατί βρήκανε χαμηλότερα ασφαλιστικά ταμεία, βρήκανε χαμηλότερη εφορία, χαμηλότερο ΦΠΑ και ούτω καθεξής. Ο νομοθέτης αυτή τη στιγμή αφήνει στην ευχέρεια των αντιπεριφερειαρχών το συγκεκριμένο θέμα, κύριε Παγώνη, και θέλω να μου σχολιάσετε αυτή την κατάσταση. Πώς δηλαδή
αντιπεριφερειάρχες. Στην Κατερίνη, ας πούμε, η αντιπεριφερειάρχης της Πιερίας θα κληθεί να αποφασίσει μέσα σε ένα χρόνο αν όντως θα λειτουργήσουν όλες τις Κυριακές του χρόνου αυτά τα πολυκαταστήματα. Το συγκεκριμένο πολυκατάστημα για το οποίο γίνεται ο λόγος. Αν προκύψουν και τα σούπερ μάρκετ και τα σούπερ μάρκετ στη συνέχεια, πού αποσκοπεί αυτή η απόφαση του νόμου να αφήνει στο χέρι της αντιπεριφέρειας αυτή την απόφαση? Γιατί μέσα, είναι μια καυτή πατάτα αυτό. Μέσα στα αιτήματά μας είναι να φύγει από τα χέρια του Περιφερειάρχη, του Αντιπεριφερειάρχη, πρώην νομάρχη με το παλιό σύστημα, και να πάει στην κεντρική κυβέρνηση. Αυτή το Υπουργείο Εργασίας και το ΣΕΠΕ είναι αυτό που θα αποφασίζει και το ΣΕΠΕ είναι αυτό που θα κάνει τον έλεγχο. Η λογική ποια ήταν δηλαδή, ότι οι αντιπεριφέρειες γνωρίζουν τις ανάγκες της τοπικής αγοράς, της κοινωνίας και του καταναλωτικού ρυθμού, οπότε μπορούν να αποφασίζουν κιόλας. Ακριβώς επειδή είναι τοπικό, λέει, το θέμα. Αυτό όμως ισχύει μόνο για τις τουριστικές περιοχές. Η Πιερία είναι μια τουριστική περιοχή, γιατί μιλάμε τώρα για πολύ συγκεκριμένες καταστάσεις. Γι' αυτό είπαμε ότι πρέπει να βρίσκεται στην κεντρική εξουσία, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι η Πιερία είναι τουριστική περιοχή, αλλά έχει έναν τουρισμό 2-2,5 μηνών. Τους υπόλοιπους μήνες δεν μπορεί να ανοίγει τα υπόλοιπα Σαββατοκύριακα. Μάλιστα, και για ακόμη για το εξάμηνο της τουριστικής περιοχής, γίνεται μετά από διαβούλευση των αρμόδιων φορέων. Ποιοι είναι αρμόδιοι φορείς? Είναι ο Εμπορικός Σύλλογος που έχει τα καταστήματα και το Εργατικό Κέντρο που έχει το προσωπικό. Από την πρώτη στιγμή για τα σούπερ μάρκετ ίσχυσε πάντως. Σε τουριστικές περιοχές όπως η Χαλκιδική, για παράδειγμα, όλες τις Κυριακές ήταν ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ. Ναι, και δεν υπήρχε και αντίρρηση. Στη θερινή περίοδο πάντα. Μόνο για εκείνη όμως την περίοδο που χαρακτηρίστηκε το 2,5-3 μηνών. Όμως εδώ μιλάμε για όλο τον χρόνο ότι θέλουν. Και βέβαια θα πρέπει να συμφωνήσουν και οι αρμόδιοι φορείς. Δηλαδή το Εργατικό Κέντρο του Νομού, στην προκειμένη περίπτωση Πιερίας και Πρεβέζης, είναι οι δύο που ξεκινήσανε. Και θα πρέπει να συμφωνήσει και ο Εμπορικός Σύλλογος, γιατί είπαμε ότι πρόκειται για έναν αθέμητο ανταγωνισμό. Όσον αφορά τα μικρά καταστήματα, δηλαδή. Βεβαίως, συγκεκριμένα. Οι αντιδράσεις τώρα από ποιους έρχονται, από ποιους τομείς έρχονται, κύριε Παγώνη, σήμερα, και δεν ξέρω αν το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης θα κινηθεί προς κάποια κατεύθυνση. Ήδη έχουμε επαφές και με τους εμπορικούς συλλόγους για να έχουμε έναν κοινό αγώνα. Ταυτόχρονα όμως μιλάμε και με όλους τους εργαζόμενους να δούμε πώς θα μπορέσουμε να σταματήσουμε αυτό το ξεκίνημα. Γιατί ξέρετε, αν ξεκινήσει κάτι και προχωρήσει, είναι πολύ πιο δύσκολο αργότερα και θα έρθουν και άλλες αλυσίδες. Και στα πλαίσια του ανταγωνισμού, όπως είναι ανθρωποφάγος ο ανταγωνισμός, είναι σκληρός ο ανταγωνισμός της αγοράς, πολύ φοβάμαι ότι θα είναι πολύ πιο δύσκολο να το σταματήσουμε. Άρα λοιπόν θα πρέπει τώρα να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε σε πρώτη φάση με επαφές με τους φορείς και στη συνέχεια δυναμικά, γιατί όχι να βρεθούμε και σε κλείσιμο μαγαζιών. Οι αποφάσεις όμως βέβαια έχουν πάρθει σε επίπεδο νόμων και προφανώς και δικαίως οι επιχειρηματίες επικαλούνται το γιγάντωμα των επιχειρήσεών τους με την προοπτική να ανοίγουν Κυριακές. Τους άφησαν δηλαδή να εννοηθεί ότι θα προχωρήσει αυτό το μέτρο. Οπότε και τώρα δικαίως ένας επιχειρηματίας θα πει: εγώ έριξα λεφτά, τι θα κάνω τώρα? Κοιτάξτε να δείτε. Το δικαίως αντιλαμβάνεστε πώς το εννοώ, κύριε Παγώνη. Πρέπει να σας πω ότι πριν, σε όλα τα χρόνια που πέρασε, η φτώχευση της χώρας, όλοι λέγανε ότι θα πέσουν οι μισθοί, θα πέσουν το ακριβό μισθολογικό κόστος για νέες θέσεις εργασίας. Λυπάμαι, αλλά όλα αυτά τα χρόνια πέσανε οι μισθοί. Μάλιστα, έγιναν πολύ ελαστικές μορφές εργασίας. Δεν είδα όμως νέες θέσεις εργασίας. Αντιθέτως, θέλω να σας θυμίσω ότι την περίοδο 12-14, που οι μισθοί πέφταν κατακόρυφα και συνεχώς, είχαμε και αύξηση της ανεργίας ταυτόχρονα. Άρα λοιπόν, το ότι λένε ότι θα δημιουργηθούν έστω λίγες θέσεις εργασίας για την Κυριακή είναι ένα παραμυθάκι, το οποίο δεν ισχύει. Το ίδιο προσωπικό θα έχουν, θα το ανακυκλώνουν, θα το βάζουν να δουλεύουν με υπερεργασία με 2,70 μεικτά ως είναι τώρα και τίποτα παραπάνω. Δεν μας πείθουν δηλαδή ότι πρόκειται να είναι και καλό για τον εργαζόμενο. Σας αναφέρω το 12-14, όπου πέσανε οι μισθοί και ανέβαινε η ανεργία. Άρα λοιπόν δεν ισχύει αυτό το μοντέλο. Είναι αποτυχημένο το μοντέλο. Το έχουν ξαναδοκιμάσει. Προσπαθούν να πειραματιστούν άλλη μια φορά με την Κυριακή. Η όποια επένδυση και αν έγινε για την Κυριακή, δεν έχει γίνει για την Κυριακή. Δεν έγινε για αθέμητο ανταγωνισμό. Έγινε για να δουλέψουν τις ανθρώπινες, τις φυσιολογικές ώρες. Ευρωπαϊκά πρότυπα έχουμε για να ακολουθήσουμε, κύριε Παγώνη? Βεβαίως. Δεν έχουν και στην Ευρώπη. Δεν ισχύει το ωράριο το συνεχόμενο και τις Κυριακές. Είναι μια άλλη μέρα μέσα στην εβδομάδα όμως κλειστά. Εδώ δεν μιλάνε για κάτι τέτοιο, μιλάνε για 6 στα 7. 7 στα 7. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πάμε να κάνουμε κάτι πρωτότυπο, κάτι μόνο για εμάς.
Δεν δουλεύουν δηλαδή τις Κυριακές σε κάποια χώρα της Ευρώπης, έτσι. Πουθενά. Στους τουριστικούς προορισμούς. Πουθενά δεν δουλεύουν και μάλιστα εκεί τους τουριστικούς έχουν στην Ευρώπη τα στοιχεία που έχουμε. Είναι σε πολύ περιορισμένο μέρος. Λόγου χάρη την Πιερία δεν την έχουν και στην ορεινή Πιερία. Εδώ κοιτάζουν να εκμεταλλευτούν τα πολυκαταστήματα που βρίσκονται στην ορεινή, στην περιφερειακή, επάνω στην εθνική οδό στην Παθέ, να θέλουν να είναι και εκείνα ανοιχτά. Είναι πέρασμα, βέβαια. Ακριβώς. Με αυτό το αιτιολογικό, γι' αυτό σας είπα ότι είναι κάτι που πρέπει να πάει στην κεντρική διοίκηση, να αποφασίζει η κεντρική διοίκηση να ελέγχει το ΣΕΠΕ και όχι η τοπική αυτοδιοίκηση, έστω και του δευτέρου βαθμού. Κάποια προοπτική όσον αφορά τα εργασιακά υπάρχει τώρα, κύριε Παγώνη, τους μισθούς, τις συμβάσεις, αλλαγές προς το καλύτερο πάντα και βελτιωτικές κινήσεις εννοούμε. Ξέρετε, από τη φύση που είμαι αισιόδοξος άνθρωπος, θέλω να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Όμως δυστυχώς δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Δυστυχώς όλοι ευαγγελιζόταν, η προηγούμενη κυβέρνηση μάλιστα ήταν αριστερή κυβέρνηση, έτσι ήθελε να χαρακτηρίζεται, και μιλούσε για ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις. Είναι το πρώτο αίτημα που έχουμε από το 2010. Δυστυχώς ούτε η προηγούμενη κυβέρνηση προχώρησε σε ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, αλλά ούτε και η σημερινή κυβέρνηση έχει διάθεση από ό,τι βλέπουμε να προχωρήσει σε ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις. Θέλω να πω ότι αυτό που εμείς περιμένουμε είναι να υπάρξουν ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, δεσμευτικές για όλους, να σταματήσει η μετενέργεια, να έρθει στα παλιά της σε επίπεδα που ήταν 6 μήνες μετά τη λήξη της συλλογικής σύμβασης εργασίας, ώστε να μπορέσουν να πάρουν επάνω οι μισθοί και να ξεκινήσει σιγά σιγά να ανεβαίνουν οι μισθοί. Για μας το κατώτερο όριο που είναι τα 751 ευρώ, εκεί που είχαμε σταματήσει το 2010, είναι ο στόχος. Και η επιμονή ενώ τώρα μας, είμαστε. Τώρα είναι στα 500, στα 610 ευρώ μετά την τελευταία αύξηση. Όμως θα πρέπει να ξεκινήσουμε με αυτήν την κατώτερη σύμβαση και να αρχίσουν και οι υπόλοιποι κλάδοι, αν όχι σε βάθος χρόνου, αλλά πολύ σύντομα, να μπορέσουν να καλύψουν τις απώλειες. Γιατί μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά τα χρόνια οι εργαζόμενοι μετράνε απώλειες. Θα πρέπει λοιπόν να καλύψουμε τις απώλειες και αμέσως μετά να δούμε να αναβαθμίσουμε το βιωτικό επίπεδο των εργαζομένων. Οι απώλειες πώς θα καλυφθούν, με περαιτέρω αυξήσεις εννοείται. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, μόνο με αυτόν τον τρόπο. Με περαιτέρω αυξήσεις. Σε βάθος χρόνου πόσο σταδιακά. Αν μας αφήσουν τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, γι' αυτό είναι που τις ζητάμε τις ελεύθερες, μπορούμε πολύ σύντομα, μπορούμε σε ένα, σε δύο. Ο στόχος των 750 πότε μπορεί να επιτευχθεί. Το στόχος των 750 είναι άμεσος. Πρέπει τώρα, άμεσο. Σήμερα ζητάμε να είναι ο κατώτερος μισθός 750 και πάνω εκεί να μπορούμε να χτίσουμε τους υπόλοιπους μισθούς. Είναι πολύ διαφορά, είναι μεγάλη διαφορά, κύριε Παγώνη, από το τι ισχύει σήμερα για να αλλάξει από τη μία μέρα στην άλλη. Δεν είναι μεγάλη διαφορά αν υπολογίσει κανείς ότι μας επικαλούνται όλοι τα κέρδη όλων των επιχειρήσεων. Αν δούμε τους ισολογισμούς και τους προϋπολογισμούς των επιχειρήσεων, θα δούμε ότι αυξάνονται και μάλιστα ραγδαία. Και σε τελική ανάλυση, ποιοι ήταν αυτοί που βάλανε πλάτη όλη αυτή τη δεκαετία για να μπορέσουμε να φτάσουμε σήμερα εδώ? Ήταν οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι. Λοιπόν, αυτοί είναι που θα πρέπει να ξεκινήσουν, να αρχίσουν να ικανοποιούνται, να μείνουν και δυνάμεις να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και εμείς και στην παραγωγικότητα. Τη Θεσσαλονίκη πώς τη βλέπετε όσον αφορά τα εργασιακά, κύριε Παγώνη? Η Θεσσαλονίκη... Και αν υπάρχουν προοπτικές για νέες θέσεις εργασίας, κατά τη δική σας εκτίμηση. Η Θεσσαλονίκη έχει μπει στην κρίση πριν από την κρίση της χώρας. Όλη η Βόρειος Ελλάδα τότε. Όλη η Βόρειος Ελλάδα, σωστά το εντοπίζετε, γιατί θέλω να θυμίσω τότε τον νηματισμό, θέλω να θυμίσω επιχειρήσεις που εμείς είχαμε την τύχη και την ατυχία να είμαστε πολύ κοντά σε Βαλκάνιες χώρες γενικότερα. Οπότε ήταν πολύ εύκολη η μετάβαση των μεγάλων επιχειρήσεων. Υπήρχε μια απώλεια πολύ μεγάλη στην μεταποίηση, όπου έφυγε πολύ γρήγορα από ξένες επιχειρήσεις στις Βαλκάνιες χώρες. Οπότε εμείς πριν το 2010, θυμίζω 2008-2010, είχαμε απώλειες εργασίας, σηματισμό, κλωστο, υφαντουργία, πρωτογενή τομέα έντονο. Και βέβαια η Θεσσαλονίκη είχε και το μειονέκτημα ότι μάζευε τον κόσμο εδώ γιατί υπήρχε εργασία μέχρι το 2008. Όμως αυτό είχε ένα μεγάλο μειονέκτημα. Αφήσαμε τον πρωτογενή τομέα. Δεν παρήγαμε. Αδειάσανε τα περιφερειακά, η περιφερειακή νομή και γέμισε η Θεσσαλονίκη. Με αποτέλεσμα να πέσει και ο πρωτογενής τομέας. Αυτό παρέσυρε τον δευτερογενή τομέα, τον μεταποιητικό τομέα, όπου και εκεί υπήρχε πρόβλημα. Άρα λοιπόν για τη Θεσσαλονίκη, γι' αυτό και αν προσέξατε στα χρόνια της κρίσης, η Θεσσαλονίκη από όλους τους περιφερειακούς νομούς είχε τη μεγαλύτερη ανεργία. Ήτανε γιατί δεν είχαμε πρωτογενή τομέα, δευτερογενή τομέα και καθόλου μεταποιητικό τομέα να δείξουμε. Άρα λοιπόν δύσκολα θα ανατάξουμε και στην ανεργία. Όμως το ενθαρρυντικό είναι ότι οι επιχειρήσεις
Και εφόσον το κράτος μπορέσει να διευκολύνει τις επιχειρήσεις ώστε να υπάρξουν επιχειρήσεις και να δώσουν θέσεις εργασίας, εκτιμώ ότι μαζί με όλη τη χώρα στα ίδια επίπεδα, με ένα μικρό ποσοστό, θα μπορέσει να ανατάξει και η Θεσσαλονίκη. Βιοτεχνικές και μικρές βιομηχανικές δηλαδή. Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι αυτό που ζητάνε χρόνια οι επιχειρηματίες, οι επιχειρήσεις γενικά, να σταματήσει αυτή η γραφειοκρατία, να μπορεί πολύ πιο εύκολα να λειτουργήσει, να μπορεί πολύ πιο εύκολα να μπορέσει να ανατάξει η οικονομία της χώρας και φυσικά θα παρασύρει και όλη την οικονομία. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Παγώνη για την επικοινωνία και την παρουσία στην εκπομπή. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά κι εσείς. Πάμε εμείς σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής σε λίγα λεπτά.